Κύριε Στολτίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Καλά είστε? Μια χαρά εσείς. Εδώ, το παλεύουμε, προσπαθούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λιγάκι με θέματα οικονομίας. Λέγεται λοιπόν ότι οι θεσμοί, οι δανειστές, όπως θέλετε πείτε το, βάζουν δύο ζητήματα ξεκάθαρα στην κυβέρνηση που αν δεν τα προχωρήσει προφανώς μπορεί να αλλάξει και το κλίμα ένα της κυβέρνησης. Κατάργηση της προστασίας, να μην υπάρξει καμία προστασία στην πρώτη κατοικία και πληστηριασμοί. Δύο πολύ σημαντικά ζητήματα και παρά το γεγονός ότι ο κ. Μηταράκης λέει ότι θα υπάρξει ένα είδος προστασίας από την 1η Μαΐου και μετά. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες και πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτά τα δύο ζητήματα? Κοιτάξτε, είναι στρατηγικό στόχος το συνολικά του επιχειρηματικού κόσμου και ιδίως του τραπεζικού, στο τραπεζικό τομέα, του τραπεζικού δηλαδή κεφαλαίου, να βάλει και την λαϊκή κατοικία, την πρώτη κατοικία, να την βάλει στο χέρι ως καύσιμη ύλη για την οικονομική ανάπτυξη όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί με βάση τα συμφέροντά τους. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι έβαλαν ως καύσιμη ύλη τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συνολικά τα εργατικά δικαιώματα, την οικονομία της χώρας σε κλάδους που θα μπορούσε να αναπτυχθεί προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Τώρα, για να δώσουν μια ανάσα στην κερδοφορία τους, να ζεστάνουν δηλαδή τα κέρδη τους, έχουν βάλει στόχο την πρώτη κατοικία. Και βέβαια έρχεται ως κατεύθυνση των θεσμών, όπως λέτε. Ούτως ή άλλως κατεύθυνση των θεσμών ήταν και η επίθεση σε όλα τα εργατικά και τα λαϊκά δικαιώματα. Και θα άρουν οποιαδήποτε προστασία, αυτός είναι ο στόχος, για να απολέσει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας που βρίσκεται κάτω από τη ισχυρή αυτή θέση να μην μπορεί να αποπληρώσει τα δάνεια, να το περάσουν στα χέρια τους με πληστηριασμούς, ούτως ώστε να αναπτύξουν ένα κεφάλαιο που θα χρειαστεί μετά για να τροφοδοτήσουν τις επιχειρηματικές ομίλες. Υπάρχει κατά τη δική την άποψη του κόμματός σας η δυνατότητα στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση τέλος πάντων υπήρχε, να βρει ένα τρόπο προστασίας παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμος το απαγορεύει αυτό? Γιατί υπάρχουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, okay, αυτή είναι άλλη ιστορία, αλλά εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που μπορεί να θέλουν αλλά δεν μπορούν λόγω των συνθήκων. Είναι πολύ συγκεκριμένοι, δεν τους αγγίζει κανένας. Αποτελούν μια πρόφαση όπως και κάποιες, θυμάστε, υψηλές συντάξεις για να μπορέσουν να δώσουν συντριπτικό χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση. Πάντα αξιοποιούνται τέτοιες προφάσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι η συντριπτική στην κυριολεξία πλειοψηφία αυτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν είναι με βάση το αίτιο, το αίτιο δηλαδή που τους έφερε σε αυτήν την κατάσταση, είναι πολύ συγκεκριμένο οι επιλογές, οι πολιτικές της κυβέρνησης και δεν είναι κάτι άλλο. Με αυτή την έννοια τα λαϊκά στρώματα συνολικά έχουν δώσει κόπο και υδρότα για να διατηρήσουν, ας πούμε, αυτό το στοιχειώδες δικαίωμα να έχουν μια στέγη για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους κτλ. Έχουν συντριβεί από την πολιτική που έχει να κάνει και σε σχέση με το εισόδημά τους, είτε μιλάμε για τους εργαζόμενους, είτε μιλάμε για τους αυτοαπασχολούμενους, είτε μιλάμε για τους αγρότες. Είναι η ίδια πολιτική, γιατί από πίσω βρίσκονται τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα που και τη γη των αγροτών έχουν πάρει και τις δουλειές των αυτοαπασχολούμενων. Και βέβαια έχουν συντρίψει το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων. Οι ίδιοι είναι ακριβώς από πίσω. Η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η τωρινή, η προηγούμενη με το ιδιώνυμο ενάντια στις κινητοποιήσεις, ενάντια στους πληστηριασμούς και η συνέχιση εφαρμογής αυτής της πολιτικής από την κυβέρνηση, είναι για να μεταφέρει όλο το παραγόμενο πλούτο σε πέντε τσέπες παράσιτων στην οικονομία των επιχειρηματικών ομίλων, είτε είναι στις τράπεζες αυτό, είτε είναι σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας. Με αυτή την έννοια, η πολιτική αυτό υπηρετεί. Και άρα εμείς καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την πολιτική και να υπερασπιστεί τα λαϊκά δικαιώματα, τη λαϊκή κατοικία, την πρώτη κατοικία. Γιατί είναι αυτή που δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δανεισμό. Υπάρχει και μια ακόμη λεπτομέρεια που θα ήθελα την άποψη του κόμματός σας για αυτήν. Ότι ένα μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων που αφορά στις πρώτες και στην πρώτη κατοικία θα το διαχειριστούν τα φάνση, διαχειρίστριες εταιρείες, ας πούμε, αυτή την έκθεση. Εδώ λοιπόν φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Άλλο να μιλάς με μια διαχειρίστρια εταιρεία, και άλλο να μιλάς με μια τράπεζα η οποία τέλος πάντων μπορεί να έχει και κάποια σχέση με το κράτος, μικρότερη ή μεγαλύτερη, ενώ το μετοχικό της πακέτο. Εδώ λοιπόν τι περιθώρια υπάρχουν για να μπορεί κάποιος να διεκδικήσει μια καλή συμφωνία με αυτή τη διαχειρίστρια?
Προφανώς μηδαμινά, γιατί εδώ πρέπει να πούμε και 49 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί στις προηγούμενες κεφαλαιοποιήσεις και με τις τιτλοποιήσεις του σχεδίου Ηρακλής οι τελευταίες ουσιαστικά τροφοδοτούν πάλι με λαϊκό χρήμα, με δημόσιο χρήμα. Μπράβο, ακριβώς, τα οποία βρίσκονται κάτω από την αμφιβολία για το αν τελικά θα λύσουν το θέμα και τελικά θα φορτωθούν πάλι στις πλάτες του ελληνικού λαού. Και βέβαια είναι ένα πλέγμα συνολικά και με τους νόμους που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση και εφαρμόζει και η τωρινή, τις αποσχίσεις των υποκλάδων, να πούμε, μέσα στον τραπεζικό κλάδο που ασχολούνται με τα κόκκινα δάνεια, μεταφέροντας χιλιάδες εργαζόμενους στα φάντα αυτά, τα κοράκια, τα οποία μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε, βέβαια, και βέβαια ηλεκτρονικά να παίρνουν τα σπίτια. Εννοείται ότι θάρουν. Υπάρχει το επιχείρημα, κύριε Στολτίδη, ότι αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Πανευρωπαϊκή εμπειρία, πανευρωπαϊκός νόμος, δεν πρέπει να υπάρχει. Ο κ. Σταδόνος Γεωργιάδης είχε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας, διότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία. Και είναι ένα επιχείρημα που υπάρχει, τουλάχιστον σε ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος και του δικού μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, φυσικά εκφράζει τα επιχειρήματα, ξαναλέω, μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων. Αν αυτό είναι τα συμφέροντα που υπερασπίζει ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνησή του, πολύ καλά κάνει, γιατί εμείς το έχουμε ξεκαθάρισει ότι πρόκειται για πολιτικό προσωπικό των συμφερόντων αυτών και με αυτή την έννοια ενδιαφέρεται για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομία, δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή του πλούτου, δεν έχουν καμία σχέση με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, δεν έχουν σχέση με καμία ανάπτυξη της παραγωγικότητας εργασίας που έχει εκτοξευτεί το τελευταίο διάστημα. Με το μόνο που έχουν σχέση είναι με το πώς θα δημιουργήσουν όρους και νόμους, άσχετα τώρα αν αυτό είναι στα πλαίσια συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης, πώς θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις του παραγόμενου πλούτου να το βάλουν στην τσέπη τους. Και βέβαια ξαναλέμε ότι είναι το αίτιο που δημιούργησε την αδυναμία για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους όρους και δανειοδότησης και τέλος πάντων αποπληρωμής των δόσεων. Είναι ήδη. Τώρα, κύριε Στολτίδη, μέχρι τέλη του τρέχοντος μήνα θα ξεκινήσει και η συζήτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εχθές εδώ από την εκπομπή μου ο κύριος Χαρίτσης από το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσουν στην κατάθεση σχετικού νόμου που θα προτείνει την αύξηση του κατώτατου. Η κυβέρνηση λέει ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό σε βάθος τριετίας στα 750 ευρώ. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Τι περιθώρια έχουμε να δούμε αυξήσεις σημαντικές και αν μπορεί να ξεπεραστεί και η αντίδραση, να μην πω αντίδραση, η δυσφορία τουλάχιστον μεγάλων του ΣΕΒ ως προς το θέμα των αυξήσεων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυξήσεις στον κατώτατο, διότι γίνεται λιγότερο ανταγωνιστική η οικονομία μας. Κοιτάξτε, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω ψεύτικο το ενδιαφέρον των στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε ό,τι είναι δυνατόν να κρατηθεί χαμηλά παρά την αύξηση την πολύ μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού και άλλα προσαρμοσμένη στην δυνατότητα της οικονομίας όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί, δηλαδή να μπορεί να αφισβητείται οποιαδήποτε στιγμή και να αυξομειώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Συνολικά είναι συνδεδεμένη λοιπόν, δεν είναι προϊόν συλλογικών διαπραγματεύσεων, κατάργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά εδώ το κύριο που πρέπει να προσέξει ο εργαζόμενος κόσμος είναι ότι μιλάνε για μια ανάπτυξη, κερδοφορία όσων επιχειρήσεων βρίσκονται στην κυριαρχία της οικονομίας του κάθε κλάδου έχουν απίστευτη κερδοφορία. Το να συζητάμε για ψίχουλα αύξηση του μισθού είναι λάσπη στα μάτια των εργαζομένων, όταν και με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ψηφίσει τη συντριβή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας παντού. Δηλαδή, μια επιδίωξη χρόνια των ΣΕΒ και των επιχειρηματικών ομίλων συνολικά να δώσουν χαριστική βολή στον μέσο μισθό. Γιατί το κύριο τώρα είναι εδώ. Δηλαδή, ένας βασικός μισθός, ο οποίος είναι κατώτατος και ουσιαστικά δεν καλύπτει στην κυριολεξία ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες, αλλά είναι το υπόβαθρο το οποίο δεν επιτρέπει τη δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων για συλλογικές συμβάσεις εργασίας πάνω από αυτό. Λέει ένας φίλος ακροατής το εξής, ότι δεν είναι καλύτερο να έχεις έστω μικρό μισθό και δουλειά από το να αναζητείς μεγάλο μισθό και να έχεις χιλιάδες ανέργους. Κοιτάξτε, δεν είναι σε καμία σχέση. Η καπιταλιστική οικονομία βάζεται πάνω σε ατσαλένιους νόμους.
Και αυτό δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το ζήτημα και τι επιθυμία θα έχει. Και σε καμία περίπτωση ποτέ δεν έχει αποδείξει, ή το έχει αποδείξει η ιστορία και στη χώρα μας και παντού, οποιαδήποτε υποχώρηση στο εισόδημα δεν έφερε σε καμία περίπτωση διατήρηση των θέσεων εργασίας ή πολλαπλασιασμό τους. Το μόνο που έφερε είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αντικατάσταση εργαζόμενων με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν θέλετε, με μέσο μισθό, με ένα μισθό τέλος πάντων πάνω από τον κατώτατο, να τον δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πίεσης από την εργοδοσία με τρομοκρατία να φτάσει στο κατώτατο. Δεν προέκυψε όμως από πουθενά ότι το χαμήλωμα του μισθού φέρνει θέσεις εργασίας περισσότερες και τέλος πάντων αναπνοή στην οικονομία, στους κλάδους κτλ. Κύριε Στολτήρη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα πολύ πολύ σημαντικό, προσφυγικό, μεταναστευτικό, όπου βλέπουμε, τουλάχιστον όπως καταγγέλει η ΣΥΡΙΖΑ με την πολίτηση, η κυβέρνηση έχει πέσει σε ένα διέξοδο και ίσως πληρώνει κάποιες ακραίες εκφράσεις ή θέσεις που είχε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Τα νησιά έχουν πλημμυρίσει από κόσμο και δεν είναι λίγοι αυτοί που φοβούνται ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει, κυρίως στη Λέσβο. Δεν έχει πέσει σε κανένα λάθος και σε πομπόδιες εκφράσεις οι οποίες τις φέρνουν σε δύσκολη θέση. Αντιπολιτευτικά ο καθένας παραπλανεί τον κόσμο, το λαό μας, τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους για μια πολιτική η οποία θέλει να φανεί προς τα συμφέροντά τους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συμβαίνει αυτό. Εμείς προειδοποιούμε και προεκλογικά, αλλά και τώρα αναδεικνύουμε ακριβώς ποιο είναι το αίτιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίζεται ακριβώς την συνέχιση της ίδιας πολιτικής που είχε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της αποδοχής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Είναι σαφής. Είναι συμφωνία η οποία εγκλωβίζει τους πρόσφυγες. Με την επιλογή και της προηγούμενης και της τωρινής κυβέρνησης, η χώρα μας εντάσσεται στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, συμμετέχει στην σφαγή λαών της περιοχής, της Μέσης Ανατολής. Άρα θέλω να πω ότι εντείνει δηλαδή το πρόβλημα, δεν το μειώνει, και απ' την άλλη δέχεται μια συμφωνία η οποία εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στη χώρα μας. Τι μπορούσε να κάνει όμως, άμα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, αφού οι άλλες χώρες δεν τους παίρνουν. Κανείς δεν θέλει να μείνει η Ελλάδα, θέλουν να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να αναλάβουν την ευθύνη οι υπόλοιπες χώρες. Όλοι υπάρχουν κινήματα στις χώρες, υπάρχει λαός σε κάθε χώρα. Εμείς τους καλούμε να βάλουν και αυτοί ουσιαστικά την πίεση προς τις κυβερνήσεις τους για τη διαχείριση και βέβαια τιμή συμμετοχή των κυβερνήσεων. Γιατί το κύριο εδώ, αν θέλετε να πάμε κατευθείαν στο αίτιο, είναι να μην επιτρέψει ο δικός μας ο λαός τη συμμετοχή της κυβέρνησης στους σχεδιασμούς αυτούς. Στις επιθέσεις απέναντι σε γείτονες λαούς που εντείνουν το προσφυγικό και ξεκληρίζουν λαούς ολόκληρους και τους φτάνουν στην απόγνωση και την φυγή προς τα όπου φύγει. Έτσι. Και με αυτή την έννοια, όταν εφόσον έχει δημιουργηθεί ούτως ή άλλως το πρόβλημα, να μην δεχτούν τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αυτό που θέλουν οι πρόσφυγες, στον τόπο προορισμού τους, προσέξτε, αυτό ακριβώς. Εκεί ακριβώς. Λοιπόν, άρα οι πρόσφυγες πρέπει να υποδέχονται γρήγορα. Με όλες αυτές τις υποδομές που χρειάζονται, είτε σε ιατρικό προσωπικό, είτε σε προσωπικό το οποίο θα διευθετήσει όλα τα ζητήματά τους που έχουν να κάνουν με τα νομικά έγγραφα, να καταγραφούν και γρήγορα να πάρουν το άσυλο, το δικαίωμα για το άσυλο και να προωθηθούν στη χώρα προορισμού τους. Ναι, αλλά αυτό, η χώρα προορισμού δεν τους δέχεται. Δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα και τώρα με αφορμή κάποια μηνύματα που παρακρατών. Ας πούμε, δημιουργείται ένα θέμα αλλίωσης πληθυσμού σε παραμεθόρια νησιά που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μεγάλο ποσοστό ελληνικού πληθυσμού σε αυτά. Καταρχήν, ο λαός μας έχει αντιμετωπίσει πολύ περήφανα το ζήτημα, έκανε ό,τι μπορούσε για να περιτάξει. Ναι, θα φτάσω και στο επόμενο. Τώρα, το να φτάσουμε στο σημείο και με τις δυσόδεις ΜΚΟ να διαχειρίζονται ένα ζήτημα με τέτοιο τρόπο για να και να βρουν έδαφος πάλι να καλλιεργήσουν το ρατσισμό και το φασισμό διάφοροι που βρήκανε ξανά την ευκαιρία πάνω στην διόγκωση του προβλήματος σε πολύ μικρό γεωγραφικό χώρο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει ούτε καν να το διαχειριστεί, ούτε καν τέλος πάντων να βοηθήσει και να αρχίσουν πλέον να γίνονται συζητήσεις για εγκλωβισμό τους με περαιτέρω καταστολή, δηλαδή με κλειστού τύπου δομές οι οποίες και θα εντείνουν την καταστολή. Και αυτές δεν συμφέρουν οικονομικά γιατί θέλει και κονδύλια και κόσμο που να είναι εκεί μέσα, δεν γίνεται. Ναι, βεβαίως, τώρα όλα αυτά έχουν και το αντίστοιχο κόστος. Αλλά το κόστος, ναι, αυτό το κόστος προκύπτει, ξαναλέω, από την παρέμβαση της συνολικά των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ό,τι είναι δυνατόν στη δυνατότητά τους ανθρώπινα, μέσα με ανθρώπινες συνθήκες
και μέσα από μεγαλύτερη ταχύτητα να προωθηθούν προς τον προορισμό τους. Αυτό είναι μάλιστα και το δικαίωμα που έχει η χώρα μας και η υποχρέωση που έχει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ανοίγουν άλλα ζητήματα. Ποιος θα τους δεχθεί και γιατί δεν τους δέχεται και τι άρα θέση κρατάει τέλος πάντων συνολικά στο ζήτημα. Κύριε Στολτίδη, Λεωνίδα Στολτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.